Νέα τροφή για πολιτική συζήτηση έδωσε στο μεταξύ η δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ που παρουσιάσαμε εδώ χθε. Με κάθε κόμμα, βέβαια, να κάνει τη δική του ανάγνωση. Στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουν πω μετά το δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ γίνονται διορθώσει που βάζουν σε δρόμο ανάκαμψη στην κυβέρνηση. Στον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πω το κλίμα στην κοινωνία είναι πολύ διαφορετικό. Και στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για την απογοήτευση που εκφράζει μεγάλη μερίδα των πολιτών για του κυρίου Μιτσοτάκη και Τσίπρα. Ένα μήνα μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, κυβέρνηση και κόμματα βάζουν στο ζύγι της προεκλογικής τους εκστρατείας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Με την τελευταία σφιγμομέτρηση της πάλης για τον Sky να εμφανίζει για το κυβερνών κόμμα μια τάση ανάκαμψης μετά τη φθορά που κατέγραψε στο πρώτο δημοσκοπικό κύμα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων καταγράφεται προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 31% έναντι 26% αντίστοιχα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6%, η Ελληνική Λύση και το Μέρα 25% με 4%, οι Έλληνες με 3,5%, άλλο απαντά το 4% των ερωτηθέντων και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,5%. Έχουμε ακόμα δύο μήνες με τις εκλογές. Τώρα σιγά σιγά ζεσταίνεται το προεκλογικό κλίμα. Μάλιστα. Θα τεθούν τα διλήμματα στου Έλληνε ψηφοφόρου. Παραδοσιακά, και αυτό καλό είναι επίση να το λαμβάνουμε υπόψη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα ότι παραδοσιακά υποτιμάται η δυναμική τους του στι δημοσκοπήσει. Οι το 2019 έδιναν το ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό, έστω και λίγε μέρε πριν τι εκλογέ, από αυτό mm -hmm. που τελικά κατέλαβε. Αναφορικά με το τι θεωρούν οι πολίτε καλύτερο να γίνει αν στι ερχόμενε εθνικέ εκλογέ δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 22% απαντά προσπάθεια για κυβέρνηση συνεργασίας πάση θυσία, ενώ το 36% κάνει λόγο για δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας και το 33% προκρίνει άμεσα νέα εκλογική αναμέτρηση. Το διακύβευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου Ποιο είναι, είναι κα, την είναι πολύ απλά το αν θα προχωρήσουμε μπροστά, του, αν θα συνεχίσουμε προς μια κατεύθυνση η οποία έχει να κάνει με το να γυρίσει η χώρα σελίδα στο ημερολόγιο όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά να γίνουμε σε όλα μια χώρα του 21 αιώνα ή αν θα εγκλωβιστούμε στα συνθήματα και στι λογικέ του περασμένου αιώνα. Ο λαό λέει 40% στι τρει τελευταίε δημοσκοπήσει mm. ότι δέχονται ότι είναι σωστή η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη να μην είναι του κύριο Τσίπρας ή του κύριο Μητσοδάκης πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πάντως, το 38% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήθελε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή συνεργασίας με βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή με βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα ήθελε το 30% των ερωτηθέντων. Κάθε συζήτηση συγκυβέρνησης όλοι συγκλίνουν ότι θα ανοίξει μετεκλογικά. Πάντω, όλοι έχουν αρχίσει να βλέπουν με μεγαλύτερη προσοχή πλέον τι δημοσκοπήσει. Να δίνουν χαρταλιά μαζί μα. Ποιε ήταν λοιπόν οι αντιδράσει, ποια είναι η ανάγνωση που κάνει το κυβερνητικό στρατόπεδο στην τελευταία μα δημοσκόπηση. Στο κυβερνητικό επιτελείο, ΣΥΑ ερμηνεύουν την σταδιακή επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία που είχαν μετακινηθεί στην κρίζα ζώνη μετά τα ΤΕΜΠΗ ω ένα σημάδι βελτίωση ε, ουσιαστικά τη εικόνα και του κλίματο υπέρ τη κυβέρνηση, το οποίο εκτιμούν ότι θα ενταθεί πλησιάζοντα προ τι εκλογέ. Παράλληλα, στο μέγαρο Μαξίμου εστιάζουν και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη δημοσκόπηση τη πάλι για τον Σκάι. Αφενό, το γεγονό ότι παρά την πολύ δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα δεν μπορεί να αυξήσει, όπω λένε, το εκλογικό του ακροατήριο, άρα δεν αλλάζουν πολιτικοί συσχετισμοί. Αφετέρου, στη σαφή υπεροχή του Πρωθυπουργού ω προ την επιλογή των πολιτών για το καταλληλότερο πρόσωπο να ηγηθεί τη χώρα την επόμενη μέρα, αλλά και τη διείσδυση που κατα γράφει στου ψηφοφόρου του κέντρου, στου κεντρό ψηφοφόρου. Θεωρούν δε ότι υπέρ τη Νέα Δημοκρατία θα λειτουργήσει και το γεγονό ότι οι πολίτε ιεραρχούν ω νούμερο ένα κριτήριο για την ψήφο του στην κάλπη τη 21η Μαου την οικονομία, ιδίω μετά την παρουσίαση του προγράμματο ναι, για και την βλέπουμε επόμενη βλέπουμε ότι γενικώ προ το στρίβει το τιμόνιο Ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν. Πάμε να δούμε όμω και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου γίνεται μια εντελώ διαφορετική ανάγνωση των δεδομένων, Αντώνη. Και τα διαβάζουν διαφορετικά γιατί λένε πω το κλίμα που παίρνουν κυρίω από τι περιοδίε του Αλέξη Σίπρα είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει ένα διάχυτο προβληματισμό στην κοινωνία. Τονίζουν πω πάντα υπήρχε μια υποεκτίμηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουν το 2019 στι ευρωεκλογέ. Που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ένα χαμηλό ποσοστό, δεν υπήρχε καμία αισιόδοξη πρόβλεψη για ένα μήνα μετά, όμω έφτασε το 32%. Σε κάθε περίπτωση, λένε, όσο πλησιάζουμε προ τι κάλπε, η συσπήρωση θα αυξάνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.